Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Make It Easy. Σήμερα θα φτιάξουμε μια φανταστική μανιταρόσπα με τυρί κρέμα. Μια συνταγή που όλοι ψάχνετε και θέλω να σας δείξω πόσο εύκολο είναι να τη φτιάξετε στο σπίτι σας μόλις με μια κατσαρόλα, όλα μπλουμ μέσα και στο τέλος η συνταγή μας είναι έτοιμη. Το πιστεύεις, Λάκη? Αλήθεια το πιστεύεις? Κάτσε να ανάψω λίγο τη φωτιά μου εδώ, να βάλω μπρος την κατσαρόλα μου. Να πάρω και να ξυλοκοπείς και να ξεκινήσω. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ξεκινάμε πρώτα απ' όλα με ένα κρεμμύδι. Το κρεμμύδι να το ψιλοκόψω ή να το χοντροκόψω δεν έχει καμία σημασία σε αυτό το σημείο. Γιατί όλα τα υλικά στο τέλος θα τα μπλεντάρουμε. Οπότε δεν έχει σημασία άμα κόψετε μικρό το κρεμμύδι ή μεγάλο. Σημασία έχει τι? Να σοτάρουμε λίγο το κρεμμυδάκι. Το μόνο υλικό που θέλουμε έτσι να δώσουμε ωραίο χρώμα και γεύση είναι το κρεμμύδι μας. Οπότε ρίχνουμε το κρεμμύδι μέσα. Και δεν έχω ρίξει τώρα καθόλου, φίλε Λάκη, ελαιόλαδο. Λίγο λαδάκι, τέλεια. Και λίγο βούτυράκι. Θέλουμε και λάδι και βούτυρο σε αυτή τη συνταγή, εντάξει φίλε Λάκη? Άκουσε με, δεν θέλουμε πολύ. Έτσι μια ωραία μεγάλη γεμάτη κουταλιά της σούπας είναι αρκετή. Γιατί τώρα καθώς θα ψηθεί μαζί με το λάδι και το κρεμμύδι θα βγάλει υπέροχη γεύση και αρώματα. Λοιπόν, βούτυρο, λάδι, κρεμμύδι μέσα. Θυμάρι, να βάλω κι άλλο, να βάλω κι άλλο. Και δεν θέλω να είστε τσιγκούνιδες στο θυμάρι καθόλου. Τώρα θα μου πείτε, και εμείς φρέσκο θυμάρι δεν έχουμε στο σπίτι. Το ακούω. Έχεις όμως ξέρω θυμάρι? Βέβαια. Θα βάλεις θυμαράκι ξέρω, εντάξει. Θέλουμε θυμαράκι και κοιτάξτε εδώ πόσο γενναιόδορη ποσότητα έχω βάλει μέσα. Δηλαδή, θέλουμε ποσότητα από θυμάρι. Θυμάρι, κρεμμύδι, βουτυράκι και ελαιόλαδο. Αυτή τη στιγμή δημιουργούν τη βάση για κάτι μαγικό. Τώρα, σκόρδο. Μία σκελίδα. Πάει και αυτή μέσα, χοντροκομμένη. Τη σοτάρουμε μαζί με το κρεμμύδι, αλλά τη βάζουμε λίγο πιο μετά για να μην καεί. Σε αυτό το σημείο. Και συνεχίζουμε το σοτάρισμα. Όση ώρα συνεχίζουμε το σοτάρισμα, το μόνο που κάνω είναι να κόβω τα μανιτάρια μου στα τέσσερα. Εδώ και εδώ. Τώρα, άμα δεν θέλω να κάνω τη διαδικασία να τα κόψω στα τέσσερα, τι μπορώ να κάνω? Εύκολο. Εύκολο. Παπ, παπ, παπ. Αλλά δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην αγαπάει τα μανιτάρια και δεν υπάρχει και πιο εύκολη σούπα για να κάνετε έτσι σε ένα επίσημο γεύμα, αλλά και σε μια μέρα που απλά θέλετε να φάτε μια ωραία σουπίτσα. Λοιπόν, κόβουμε τα μανιτάρια. Έχω πάρει τα πιο φθηνά μανιτάρια της αγοράς, αυτά τα τύπου μπατόν, αυτά που μπορείτε να βρείτε κι εσείς. Βέβαια, άμα θέλετε να βάλετε καλά μανιτάρια, να βάλετε μίξ, μπορείτε, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Κάνουμε μια μανιταρόσουπα και θέλω να δείξω εδώ, κοίτα εδώ, βλέπεις πόσο ωραία που καραμελώσαν τα κρεμμύδια. Μόλις καραμελώσουν τα κρεμμύδια, ρίχνουν τα μανιτάρια. Και επειδή εδώ είναι σχεδόν αδύνατο να σοτάρω τα μανιτάρια, είναι πάρα πολύ όγκος από μανιτάρια που έχουμε και πάρα πολύ μικρή κατσαρόλα που έχουμε. Οπότε, άμα θέλαμε πραγματικά να σοτάρουμε τα μανιτάρια, ή θα έπρεπε να το κάνουμε σε δόση και να τα βγάζουμε, κάτι που θα τρώγαμε πάρα πολύ ώρα και είναι κάτι που δεν θέλουμε, ή θα έπρεπε να τα ψήσουμε στο φούρνο. Έχουμε χρόνο για κάτι τέτοιο? Όχι. Οπότε, τι κάνουμε? Κάνουμε skip την όλη διαδικασία γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να ασχοληθούμε και πάμε να προσθέσουμε τα υπόλοιπα μας υλικά. Μόλις έναν κύβο κοτόπουλο. Άμα δεν έχω κύβο κοτόπουλο, τι θα βάλω? Αλάτι και πιπέρι. Εντάξει, αλάτι και πιπέρι. Και έναν κύβο να βάλετε, πάλι θα χρειαστεί να βάλετε άλλο τον πιπέρο, γιατί δεν είναι αρκετό το αλάτι που έχει για όλη αυτή τη συνταγή. Το νεράκι μετρημένο όπως σας τα έχω δώσει. Εδώ. Και επειδή φροντίζουμε την οικονομία μας πια και φροντίζουμε οτιδήποτε μαγειρεύουμε να το μαγειρεύουμε σωστά και με τρόπο σωστό, τι κάνουμε? Βάζουμε καπάκι. Βάζοντας καπάκι, εξοικονομούμε τουλάχιστον 50% της ενέργειας. Θα χαμηλώσω τη φωτιά μου εδώ, τη βάλω στο χαμηλό και από τη στιγμή που αρχίζει να βράζει το μείγμα, πρέπει να το δω να αρχίζει να βράζει. Πόση ώρα μετράω, Λάκη? 20 λεπτά. Όμως από τη στιγμή που αρχίζει να βράζει το μείγμα. Εντάξει. Και η σούπα μας είναι έτοιμη. Βγάζουμε από τη φωτιά εδώ. Τέλεια. Έτσι όπως είναι, θα χτυπήσουμε τη σούπα μας με το blender. Τώρα θα μου πείτε, πες Λάκη. Ναι, αλλά τι έχεις? Έχεις το μικρό το μιξεράκι. Οπότε θα κάνεις, θα βάλεις δόσεις, θα χτυπήσεις τα μανιτάρια μόνο μαζί με τα κρεμμύδια, θα σουρώσεις το ζουμί και μετά θα ανακατέψεις όλα τα υλικά μεταξύ τους, εντάξει? Οπότε, χτυπάμε. Και βουαλά, πάμε τώρα να δοκιμάσουμε το seasoning, αλάτι και πιπέρι. Γενικά δεν θέλουμε να βάλουμε πολλά υλικά εδώ μέσα, θέλουμε να μείνει απλή σούπα, ωραία και σεξι. Τρελαίνουμε. Και πάμε να προσθέσουμε μέσα το τυρί κρέμα. Θέλω μία ολόκληρη συσκευασία, άλλα φρέσκο τυρί κρέμα. Έχει κρεμμόδι υφή, γλυκιά γεύση και παρασκευάζεται από 100% φυσικά συστατικά. Σε νέα συσκευασία, διατηρώντας την ίδια υπέροχη γεύση, έτσι όπως είναι. Ανοίγω τη συσκευασία μου, πίνω εδώ, παίρνω, ρίχνω το τυρί κρέμα μέσα. Και πάντα μα πάντα ρίχνουμε το τυρί κρέμα στο τέλος.
Γιατί αφενός θέλουμε να δέσει το μείγμα μας, αν και θα αφρίσει λίγο η σούπα μας, δεν μας πειράζει, γιατί μετά από λίγη ώρα η σούπα μας θα ξεαφρίσει, θα γίνει ακριβώς όπως θέλουμε. Αλλά όπως βλέπουμε αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν φαίνεται κιόλας, η σούπα μας φαίνεται σαν να έχει μικρά κομματάκια μέσα από μανιτάρια. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Γίνεται γιατί δεν έχει δέσει τα υλικά μας η σούπα. Οπότε, σιγά σιγά εδώ. Α, αυτοί είμαστε. Μόλις τελειώσαμε, έχουμε κάνει τη δουλίτσα μας και πάμε να σερβίρουμε. Έχει δέσει το μείγμα. Θες πραγματικά να βάλεις κατευθείαν σε ένα πιάτο και να δοκιμάσεις. Γενικά, υπάρχει κόσμος που βάζει λεμόνι, βάζει διάφορα μελωδικά σε μια μανιταρόσπα. Εγώ προτιμώ να την κρατάω έτσι πιο απλή. Τώρα, άμα ήθελα να βάλω κάτι πιο ιδιαίτερο, μπορούσα να βάλω λίγο λάδι τρούφας και να την κάνω έτσι με τρούφα. Στο τέλος, βέβαια, το έχουν το λάδι τρούφας. Αλλά αυτή είναι πάρα πολύ ευχάριστη, αρέσει σε όλους. Και το μόνο που χρειάζεται είναι στο τέλος να κάνουμε μία μικρή πινελιά. Να βάλουμε λίγο ακόμα τυρί κρέμα εδώ στη μέση. Όλαλα. Για να ανακατέψει κάποιος μαζί με τη μανιταρόσουπά του. Λοιπόν, φρέσκο πιπέρι από πάνω. Παναγία μου. Λίγο ακόμα θυμαράκι. Βουαλά. Το απόλυτο φαγητό σε χρόνο ρεκόρ. Καλή μας όρεξη. Εύχομαι πραγματικά να κάνετε τη συνταγή. Εύχομαι πραγματικά. Καλά, όταν παίρνεις και λίγο τυρί κρέμα μανιταρόσουπα είναι άλλη πίστα. Comments κάτω από το βίντεο, subscribe στο κανάλι, follow στα social media, ανεβάσει συνταγές, φιλάκια πολλά και ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!